είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά στο ξεκίνημα μιας ακόμα υπέροχης εβδομάδας στην πιο ευλογημένη χώρα του κόσμου. Γιατί πού αλλού μπορείτε να βρείτε τον ήλιο της Ελλάδας, πού αλλού μπορείτε να βρείτε μια χώρα που στηρίζεται σε μια λέξη που δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα, το φιλότιμο, φίλες και φίλοι. Φιλοτάιμ, το φιλοτάιμ. Welcome to the εξωφρενικά σημαντικό podcast with your host, Mike Παπασημακόπουλος. Monday, the how many, the 22nd of January. Φάγαμε μάνι και τον Ιανουάριο και σιγά σιγά πλευρίζουμε τον Φλεβάρι που είναι ο μήνας των ερωτευμένων αλλά και των καρναβαλιστών, φίλες και φίλοι. Περιμένουμε πώς και πώς έτσι αυτά τα ωραία σκηνικά στο Μοσχάτο, εκεί που βάζουν κέρματα μέσα σε ρόπαλα και σε βαράνε στο κεφάλι καθώς περνάς. Δεν ξέρω αν έχουν κοπεί αυτά γενικότερα, αν έχουν σταματήσει. Πάντως παλιά υπήρχαν αυτά τα κέρματα μέσα, αυτά τα ρόπαλα, τα πλαστικά που είχαν καραμουζάκι στην άκρη για κάποιο λόγο. Εδώ βαράντα τέτοια, τα μηνύματα, να το βάλω στο αθόρυβο για να μην ενοχλάτε. Είμαστε εδώ λοιπόν. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση σας βρίσκει το σημερινό podcast ή τέλος πάντων όποια μέρα και να τον ακούτε, μπορεί να το μην το ακούσετε σήμερα Δευτέρα, γιατί μπορεί να μην ανέβει Δευτέρα, μάλλον θα ανέβει αύριο Τρίτη. Εγώ λέω Δευτέρα γιατί Δευτέρα το γράφω. Εντάξει. Έχω να σας πω λοιπόν ότι βρέθηκα σε ένα event το Σαββατοκυριακό και είχα καιρό να βρεθώ σε ένα event από αυτά τα event που είναι φτιαγμένα για να προσελκύσουν πολύ κόσμο χωρίς κόφτη, αν με εννοείτε. Δηλαδή και δεν είναι τόσο κόφτη ποσοτικό όσο κόφτη ποιοτικό και κοινωνικό. Ήταν λίγο το πιο άλλο πρόσαλο event στο οποίο έχω βρεθεί στη ζωή μου, ένα event που έγινε στον Πειραιά, και είχα ξεχάσει πόσο ωραίο είναι να ανακατεύονται κοινά τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα ανακατευόντουσαν. Τέλος πάντων, για μένα σας απολογώ, ήταν ένα event το οποίο έγινε στο πλαίσιο εγγενείων ενός νέου στουντίου. Μάλιστα, κάποιος λέει θα κεράσω κάτι. Ενός καινούριου στούντιο εκεί στον Πειραιά και έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο event με μπάντες κτλ. Έπαιξε εκεί με την μπάντα του και ο φίλος μου Μάνος Καρακατσάνης με τους Μάναρχης Φέλιους, μπλα. Τέλος πάντων, ήταν ένα αλλοπρόσωπο κοινό γιατί υπήρχαν άτομα του οικογενειακού κύκλου των ανθρώπων που άνοιγαν το στούντιο. Υπήρχε κόσμος ο οποίος είχε έρθει να δει ένα act, κάποιο άλλο act. Υπήρχε κόσμος ο οποίος είχε έρθει έτσι για τη φάση, για την υποστήριξη. Και είναι πάντα ωραίο να βλέπεις event στα οποία όχι μόνο βλέπεις κόσμο ο οποίος υπάγεται σε άλλες ας πούμε κοινωνικές ομάδες, αλλά και σε ακραία διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Είναι πάρα πολύ ωραίο δηλαδή να βλέπεις ένα event στο οποίο έχουν έρθει να διασκεδάσουν πιτσιρίκια τύπου early 20s και ταυτόχρονα ξέρω εγώ και εξιντάριδες και πάνω που έχουν έρθει για το support. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι τόσο άβολο που το κάνει υπέροχο. Και ασφαλώς αυτό το οποίο με χαρακτηρίζει εν πάση περιπτώσει είναι ότι όσο και να διασκεδάζω, να το παρατηρώ, μπορώ να το διασκεδάσω μόνο όταν το παρατηρώ από μια απόσταση. Δηλαδή, όταν ανέβηκα ψηλά και παρατηρούσα το κοινό από ένα παράθυρο τέλος πάντων που υπήρχε και αισθανόμουν έτσι μια ασφάλεια και δεν ένιωθα να με πιέζει αναπνευστικά η παρουσία μεγάλης μάζας ανθρώπων. Και όταν πέρασα έξω και πέρασα στην απέναντι πλευρά του πεζοδρομίου και αισθανόμουν ακόμα καλύτερα γιατί λέω ωραία φάση. Ωραίο να παρατηρείς τον κόσμο, ακόμα καλύτερα όταν σε χωρίζει ένας δρόμος. Και λες, ωραία είστε εσείς εκεί, μείνετε εκεί, μην κροσάρετε απέναντι, έτσι. Και μείνετε εκεί που είστε. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Και συνειδητοποιώ ότι παρόλο το πόσο μου αρέσει να παρατηρώ, όσο μεγαλώνω, μπορώ να ξοδεύω όλο και λιγότερο χρόνο σε τέτοια event. Κυρίως επειδή δεν ξέρω αν το νιώθετε, αν είναι της ηλικίας ή αν είναι ξέρω εγώ της κατάστασης ή αν είναι ξέρω εγώ της ψυχολογικής μας κατάστασης. Εγώ πλέον νιώθω όταν βρίσκομαι σε χώρους με πάρα πολλά άτομα ότι αν δεν δουλεύω εκεί, δηλαδή αν δεν έχω πάει να παίξω δίσκους για παράδειγμα ή μουσική ή whatever, αισθάνομαι σαν να μην ξέρω πώς να σταθώ.
αισθάνομαι ότι εάν, ας πούμε, δεν μπορώ να κουμπίσω σε ένα τοίχο ή σε μια μπάρα, νιώθω λίγο παράτερος, ότι δεν ξέρω πώς πρέπει να βάλω το δεξί μου πόδι δίπλα στο αριστερό μου, τι πρέπει να κάνω με τα χέρια μου. Δηλαδή, βρίσκω τον εαυτό μου να κάνει κάτι πράγματα με τα χέρια μου, να ξύνω με περίεργο τρόπο το σβέρκο μου. Κάτι τέτοιες μπούρδες, ας πούμε. Προσπαθώ να θυμηθώ εντωμεταξύ αν ήμουν πάντα έτσι. Αν δηλαδή ήμουν πάντα τόσο άβολος όταν βρίσκομαι μέσα σε μεγάλα γκρουπ ανθρώπων, ή αν όσο περνάνε τα χρόνια χειροτερεύει. Έχω την αίσθηση ότι είναι το δεύτερο, ότι όσο περνάνε τα χρόνια χειροτερεύω. Που σημαίνει ότι αν ποτέ φτάσω τα 60, ενδέχεται να μπαίνω μέσα σε χώρους με πάρα πολύ κόσμο για να κάνω σχοινάκι. Δεν ξέρω. Για να κάνω κάτι σχετικά extreme. Θα μου πείτε, θα μπορούσε να κάνει σχοινάκι στα 60 σου? Όχι, γιατί οριακά δεν μπορώ τώρα. Να κάτι το οποίο το έχω δοκιμάσει. Δύο πράγματα έχω δοκιμάσει τόσες πολλές φορές και έχω αποτύχει όλες τις φορές. Το σχοινάκι και το skateboard. Skateboard, παιδιά, νομίζω το έχω ξαναπεί. Το skateboard είναι ένα πράγμα, μια ασχολία, ένα χόμπι, ένα αντικείμενο το οποίο το καβαλάμε, το οποίο όταν φτιάχτηκε, νομίζω υπήρχαν κάποιοι συμπαντικοί κανόνες οι οποίοι οριοθετήθηκαν ως εξής, του στυλ. A new kind of transport, παύλα, hobby for everyone, asterisk, με ξέρεις αυτό το μαλάκα, και είχε τη φωτογραφία μου. Είμαι πεπισμένος ότι συνέβη κάτι τέτοιο με το skateboard. Είχα προσπαθήσει φιλότιμα, βέβαια, με άθλιες σανίδες, να το πω αυτό, δεν είχα καταβάλει ποτέ καλή σανίδα, πάλι καλά γιατί κοστίζαν και λεφτά κιόλας. Σκοτώθηκα όλες τις φορές, εντυπωσιακά κιόλας, δηλαδή με αυτό το που τσουλάς και αρχίζεις και κουνιέσαι πάνω στο skateboard και δεν ελέγχεις την ταλάντωση του. Πώς είναι, βλέπουμε κάτι κτίρια σε σεισμούς που αρχίζουν σιγά σιγά να ταλαντώνονται και μετά αυξάνεται η ταλάντωση και μετά καταραίουν. Έτσι ακριβώς ήμουν και εγώ πάνω στο skateboard. Ξεκίναγε αργά η ταλάντωση και μετά ξεκίναγε να κουνιέται όλο το πράγμα, να κουνιέται η μύτη του skateboard μπροστά και μετά έφευγε το skateboard από τη μία κατεύθυνση, εγώ από την άλλη, και έσκαγα κάτω με την πλάτη ή σε μια άκυρη κολοτούμπα, οπότε ψάχναμε τις πέτσες από τους αγκώνες και τα γόνατά μου στα πουρνάρια. Ναι, δεν. Και το άλλο είναι αυτό, ότι ο κόσμος, δηλαδή η συγκέντρωση κόσμου, δεν. Νιώθω ότι είναι σαν το skateboard. Ότι δεν είναι φτιαγμένη για μένα η παρουσία μου σε χώρους με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κόσμου. Ότι είμαι φτιαγμένος για να βρίσκομαι κοινωνικά πάντα, σε μπάρες, να κάθομαι σε ένα σκαμνάκι ωραίο, να κουμπάω τους αγκώνες μου, γιατί έτσι νιώθω ότι έχω αποκτήσει μια στάση σώματος που με προστατεύει από την οχλαγωγία. Γιατί προσέξτε, θα μου πείτε, δεν σε ενοχλεί άμα κάθεσαι σε μπάρ να έχει κόσμο? Όχι. Όχι. Εάν μπορώ να οριοθετήσω το χώρο μου, δηλαδή να κάτσω σε μια μπάρα, να βάλω τις αγκώνες μου, να κουμπίσω τα χέρια μου πάνω σε μια μπάρα και να καμπουριάσω προς τα εμπρός, νιώθω ότι είμαι ok. Νιώθω ότι έχω βρει το χώρο μου, τον οποίο τον έχω οριοθετήσει, και τηρουμένων κάποιων αναλογιών, τύπου να έρθει ένας βλάκας από δίπλα να μη σέβεται καθόλου το χώρο και να γκονιάζει σαν τρελός, ας πούμε, we're gonna be fine. Αλλά εάν, για παράδειγμα, δεν έχει χώρο στην μπάρα ή δεν έχει σκαμνή και πρέπει να κάτσω όρθιος και να κουμπάω στην μπάρα, εκεί ξεκινάει μια αβολίκλα. Δεν ξέρω αν αυτός, όλο αυτό που σας περιγράφω σας λέει κάτι. Δεν ξέρω αν η κοινωνική έτσι αβολίκλα σας μιλάει στην καρδούλα σας. Πάντως εγώ έτσι νιώθω. Νιώθω δηλαδή ότι η κοινωνική μου παρουσία πρέπει ανά πάσα στιγμή να οριοθετείται με την τη βαρύ τοποθέτησή μου σε ένα μέρος. Δεν μπορεί να υπάρχει ως ευρύτερη κυκλοφορία στο χώρο. Δηλαδή, σκεφτόμουν, καθώς περιδιάβαινα, γιατί τα συγκροτήματα ήταν πάνω στον πάνω όροφο του event space αυτό, τέλος πάντων, και ήρθε ο φίλος μου ο Μάνος και με πήγε πάνω να αράξουμε λίγο, να δω τη φάση από ψηλά κτλ. Αλλά μόλις σταματούσα να μιλάω με τον φίλο μου και δεν είχα κάποιον να μιλήσω και βρισκόμουν απλά να στέκομαι στο χώρο, αισθανόμουν λες και είχα μυρμήγκια στο πετσί μου, ρε παιδί μου, ότι και τώρα τι κάνω, άντε πά, πήγαινε κάτσε κάπου, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα. Και εν τέλει πήγα, έκατσα, ακούμπησα κιόλας σε μια μπάρα γιατί δεν είχε σκαμνή, άρα ήμουν ήδη κάπως άβολα, και με χαιρέτησε κάποιοι γνωστοί μου, εν πάση περιπτώσει, και επειδή δεν ήμουνα βολικά, δεν είχα βρει τη θέση μου,
θυμάμαι να γυρίζω να τους κοιτάω και να βγάζω ήχους από το στόμα μου. Δεν μπορούσα να συνθέσω πρόταση. Μου λέει, τι είναι. Αυτό. Οπότε ναι, μετά από κάποια ώρα, ξέρεις, you cut your losses and you go. Δηλαδή, και αυτό έκανα. Βρέθηκε ένας ζωστός μου, λέει, εγώ πάω προς το τάδε μέρος και του λέω, μπορείς να πετάξεις εκεί. Μου λέει, ναι, ωραία. Και εξαφανιστήκαμε. In other news που δεν αφορούν την κοινωνική μου αβολίκλα, παιδιά, θέλω να πιστεύω ότι αυτό εδώ το podcast, πέρα από το είναι παντελώς άχρηστο και δεν ξέρω γιατί το κάνω ακόμα, κάποια στιγμή να σταματήσει, αν άλλη εβδομάδα, ξέρω. Μέχρι τότε όμως, θέλω να πιστεύω ότι σας έχω προτείνει διάφορα πράγματα. Ταινίες, βιβλία, video games, επιτραπέζια. Δεν σας έχω προτείνει πολλές φορές επαγγέλματα και ευκαιρίες, opportunities of employment, που λένε και στο χωριό μου. Σας έχω λοιπόν σήμερα, στο έβγα του πρώτου μήνα του 2024, σας έχω μία σοβαρότατη επαγγελματική επιλογή. Διαβάζουμε λοιπόν. Όπως τα ξέρετε, το έχω σχολιάσει πολλάκις, υπάρχει το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας στο ποδόσφαιρο. Εκεί όπου το κράτος της Σαουδικής Αραβίας έχει ρίξει πάρα πολύ χρήμα στο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, έχω ξαναπεί, έχει πάει σε κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν καταφέρει να προσελκύσουν πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό με πλουσιοπάροχα συμβόλαια. Και λες, ρε Σιμάκη, δεν μας λες κάτι όμως που αφορά εμάς. Μισό λεπτάκι, μη βιάζεστε! Λοιπόν, βγαίνει τώρα η ευκαιρία που αφορά εμάς, τον απλό το λαουτζίκο, και λέει, η Σαουδική Αραβία ψάχνει ποδοσφαιριστές για να στελεχώσει την τρίτη κατηγορία της χώρας με αμοιβές 3 με 4.000 ευρώ το μήνα και σπίτι. Όπως επιβεβαίωσε ο CEO του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας στη Μάρκα, την Ισπανική, λέει ότι η Σαουδική Αραβία δεν ψάχνει μόνο για αστέρια του ποδοσφαίρου, όπως ο Νεϊμάρ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ψάχνουν και για ποδοσφαιριστές χαμηλότερων κατηγοριών. Διαφημίζονται πλέον σε πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας τέτοιες δουλειές με μισθούς οι οποίοι πάνε από 3 ως 4.000 ευρώ το μήνα, συν ένα έξτρα ποσό για την ενοικίαση σπιτιού για εκείνους ποδοσφαιριστές, τους αθλητές που ενδιαφέρονται να παίξουν στην τρίτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Και λέω εγώ, γιατί θα πεταχτείτε κάποιοι και θα πούνε, μα δεν είμαστε και ποδοσφαιριστές. Σκάστε! Δεν τελείωσα. Λοιπόν, ρωτάω εγώ, αν εξαιρέσουμε τα μεγάλα ονόματα της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να θέλω επουδενή να υποβιβάσω το επίπεδο του ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας. This is not what I'm doing here, έτσι. Όσοι και όσες και όσα το έχετε δει καθόλου, έχετε δει κάποια πλάνα, θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές της εγχώριας ποδοσφαιρικής, ας πούμε, καλλιέργειας, που δεν τους λες, ρε παιδί μου, και σούπερ ταλαντούχους αυτό που επαγγέλλονται, έτσι. Που σημαίνει ότι οριακά θα στεκόντουσαν, ας πούμε, στη δεύτερη κατηγορία Ελλάδος. Ρωτάω εγώ, πέστε μία κατηγορία. Και τώρα πέστε άλλη μία. Είστε πλέον στην τρίτη κατηγορία. Πέστε μου εσείς ότι σε επίπεδο αντοχής σωματικών και αθλητικών προσόντων είναι οι εγχώριοι ποδοσφαιριστές της τρίτης κατηγορίας Σαουδικής Αραβίας τόσο μακριά από τα δικά μας τα προσόντα. Και όταν λέω προσόντα τα δικά μας, δεν εννοώ για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, εννοώ τα δικά μας. Εμένα, του Αχιλλέα που κάθεται δίπλα μου, εσάς που μας ακούτε, θα μου πείτε, ωραία Μάκη, θα πάμε στη Σαουδική Αραβία να παίξουμε μπάλα. Ωραία, είναι καλά τα λεφτά. Πετάγονται όμως και άλλα άτομα από πίσω, σας ακούω και λέτε, ναι, με τις γυναίκες τι γίνεται. Μισό λεπτάκι. Γιατί η ελληνική τέχνη έχει δώσει την απάντηση και σε αυτό. Όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη ντυνόταν άντρας και την εφωνάζανε Πίπη, έτσι τη φώναζε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, δεν έπειθε ότι είναι άντρας. Φυσικά και έπειθε. Άλλωστε στηρίξα μια ολόκληρη ταινία γύρω από αυτό. Άρα δεν μπορεί να μην έπειθε. Επομένως, μπορείτε κι εσείς, κυρίες μου, να πάτε στη Σαουδική Αραβία,
να πάρετε παράδειγμα, να πάρετε ένα page from the Αλίκη Βουγιουκλάκη School of Transformations, έτσι, και να πάτε στη Σαουδική Αραβία να λέτε, ξέρω εγώ, ότι είμαι ο τάδε τάδε, να παίξετε ένα ωραίο εξάμεινο, να τσεπώσετε τα χρηματάκια σας και να γυρίσετε στην Ελλάδα. Το βρίσκω καλύτερο από το να πηγαίνετε σεζόν στα νησιά που θα δουλεύετε κάθε μέρα σαν τα σκυλιά. Ενώ Σαουδική Αραβία θα έχετε ένα μάτς την εβδομάδα, ωραία θα έχετε και πέντε προπονήσεις, ξέρω εγώ. Αλλά δεν θα είναι όλη μέρα εκεί να σερβίρετε, ποτά, αγόρια, κορίτσια και τα υπόλοιπα. Και δώστου να πάρω, να, αν θέλετε να με πληρώσετε, να κλείσω ταμείο και αυτά. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει παρεδώσει. Έχει μια, δύο, τρεις, τέσσερις προπονήσεις και τον αγώνα την Κυριακή, το Σάββατο, πότε παίζουν. Δεν ξέρω κιόλας. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω το πρόγραμμα της κατηγορίας Σαουδικής Αραβίας. Δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ. Αλλά μισό λεπτό να. Δώστε μου ένα λεπτάκι, γιατί είναι και ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό, γιατί δεν θέλω να σας λέω πράγματα και να σας αφήνω με απορίες. Λοιπόν, Saudi Arabia Third Division. Ορίστε. Saudi Third Division. Λοιπόν, έχουμε Saudi Third Division. Μόλις το 2021 στήθηκε με 40 ομάδες, παρακαλώ. Έτσι. Και μισό λεπτό. The teams participating in the first edition. Λοιπόν, έχουμε την Al Amjad, την Al Anwar, την Al Batin, την Al Selmiya, ναι, την Al Guatani. Έχουμε και κάποιους που δεν είναι με Al. Έχουμε, ξέρω εγώ, την Σαρούρα, που παίζει στην Σαρούρα, την Kilwa, που παίζει στην Kilwa. I can see a pattern here. Την Mundar, που παίζει στο Katif, okay. Και την Τζεράς, που παίζει στο Ahad Rafida. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν ομάδες. Θα μου πείτε, Μάκη, δεν ξέρουμε καμία. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να σας χαροποιεί. Γιατί ούτε εμείς τους ξέρουμε, ούτε αυτοί μας ξέρουν. Θα πάμε εμείς και θα πούμε. Εγώ ήμουνα το κανόνι της τρίτης κατηγορίας στην Ελλάδα. Έχω βάλει 125 γκολ. Ποιοι θα μπουν στη διαδικασία να το ψάξουν αυτό? Ποιοι πιστεύετε? Σε μια κατηγορία που στήθηκε πριν από 3 χρόνια. 2,5 χρόνια, πες. Είναι ευκαιρία, παιδιά. Είναι τα λεφτά, είναι καλά. Είναι αφορολόγητα. Έτσι. Να πούμε σε αυτό το σημείο, τώρα που μιλάμε για φορολόγητα, επειδή το αναφέραμε σε προηγούμενη εκπομπή, τιμή και δόξα στον Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος, όπως σας είπα, πήγε στη Σαουδική Αραβία στην αρχή της χρονιάς, στράβωσε πάρα πολύ, δεν τ' άρεσε το κλίμα και είχε συμφωνήσει ένα συμβόλαιο το οποίο λένε ότι ήταν στα 700 χιλιάρικα την εβδομάδα. Και επειδή πρέπει να περάσει, εγώ δεν το ξέρω, το ψάξα λίγο μέσα στην εβδομάδα, πρέπει να περάσει ένα συγκεκριμένο διάστημα στη Σαουδική Αραβία για να λάβει αυτά τα χρήματα χωρίς. Να σου βάλει χέρι εφορία, να είναι tax free. Αναγκάστηκε, γιατί πήρε μετακόμισε, έφυγε από την Σαουδική Αραβία και πήγε στον Άγιαξ. Αναγκάστηκε, γιατί αν γύρναγε χωρίς να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο, έπρεπε να φορολογηθούν τα χρήματά του στην Αγγλία. Αναγκάστηκε, παιδιά, να φύγει χωρίς φράγκο. Το κορόιδο! Να έχεις πάει μέχρι εκεί, να έχεις πάει καλά, ναι, τα λεφτά είναι πολύ σημαντικά, και φεύγοντας να σου λένε οι Σαουδάραβες, φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ, τα λεφτάκια γυρίζουν σε μας. Και πας στην Ολλανδία. Λοιπόν, δεν πήρε φράγκο λοιπόν. Επομένως μπορεί να το θεωρείτε και έτσι, ότι τα λεφτά του Τζόρνταν Χέντερσον θα μπορεί να φτάσουν στην τσέπη σας με κάποιο τρόπο. Δηλαδή κάποια από τα λεφτά που ήταν να πάνε στον Τζόρνταν Χέντερσον θα πάνε σε εμάς. Τον απλό λαουτζίκο που θα πάει να το παίξει, ας πούμε, σκληρός μπόμπερ της τρίτης κατηγορίας. Έτσι. Μπορείτε να φτιάξετε και όνομα, όπως κάνουμε στα FIFA που λένε What is the name of your coach? Και φτιάχνουμε, είμαι, ξέρω εγώ, δεν θα είναι πολύ ωραίο να πάω εγώ και να πω, λέγομαι Μάκης Πασμακόπουλος, από πού κατάγεστε? Από τα νησιά Φερόε. Rediscovery. Reinvention, με συγχωρείτε. Ξέχασα και τα αγγλικά μου. Λοιπόν, εγώ σας είπα. Τώρα, εάν θέλετε να το δείτε ότι εγώ δεν πάω μέχρι εκεί, ότι εγώ δεν είμαι fit, ότι εγώ δεν είμαι, σας λέω, η ευκαιρία είναι εκεί, δεν θα σας πούνε σήμερα συμφωνούμε, αύριο έρχεσαι, έχετε λίγο καιρό να τρέξετε λίγο στα γυμναστή, να κάνετε μια διατροφούλα, να χάσετε λίγο κανένα κιλό, εάν θεωρείτε ότι κουβαλάτε κάτι παραπάνω για να πιάσετε ένα πιο αθλητικό φυσικ. Ωραία, εάν δείτε ότι δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις προπονήσεις, με το που φτάνετε, κάνετε πω κουβαλάω μια θλάση. Δίνετε 5 φράγκα σε ένα φίλο γιατρό, να μου πείτε,
Μάγκε, δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Δίνετε ένα φράγκο σε ένα γιατρό, σας γράφει, ξέρω εγώ, ότι μόλις κάνετε, αναρρώνετε από χιαστό μηνίσκο, να πάρετε δύο μηνάκια πληρωμένα για να κάνετε γυμναστικούλα και να έρθετε σε ένα fit επίπεδο και μπαμ, έτσι στείνονται οι ελληνικές κοινότητες στις τρίτες κατηγορίες πρωταθλημάτων, φίλες και φίλοι. Όχι όλα από μένα. Λοιπόν, αυτό ήταν το entry μου όσο έχει να κάνει με τα επαγγέλματα τα οποία σας προτείνω να κάνετε. Ευκαιρία είναι, why not. Και έχω να σας πω σε μια άλλη έτσι είδηση που δεν θα έλεγα ότι με γέμισε ελπίδα για τον τόπο. Μου έδωσε έτσι ένα... Πώς να το θέσω τώρα. Προσπαθούσα να βρω τον τρόπο να σας το μεταφέρω. Υπάρχουν στιγμές, υπάρχουν μάλλον επεισόδια ανθρώπινης συμπεριφοράς που σε κάνουν να ελπίζεις. Και σε κάνουν να ελπίζεις ότι υπάρχουν ενδεχομένως και πιο ηλίθιοι από μένα. Ελπίζω να υπάρχουν πολύ πιο ηλίθιοι από μένα, γιατί νιώθω αρκετά ηλίθιος. Οι οποίες θα προβούν σε πράξεις που ακόμα και στα χαρτιά, ακόμα και αν είσαι φίλος τους, θα έπρεπε να τους πεις, ούτε να το σκέφτεσαι, δεν πάει αυτό. Λοιπόν, τι εννοώ. Έχουμε την περίπτωση του Αγκρές Σινγκ από το Πουντζάμπ. Ωραία. Ο οποίος συνελήφθη διότι, να το πάμε λίγο πιο πίσω, να το θέσω λίγο πιο θεατρικά. Λοιπόν, είσαι ο Αντρέσο Σινγκ, Αχιλλέας, είσαι ο Αντρέσο Σινγκ. Ωραία. Εγώ είμαι η κοπέλα σου, η Παραμίτ Καούρ. Ωραία. Εγώ είμαι η Παραμίτ. Εγώ ως Παραμίτ έχω να δώσω εξετάσεις σε 7 Γενάρη. Έτσι, για το Μπάμπα Φαρίτ University of Health Sciences. Ωραία. Και σου λέω, μωράκι μου, λατρεία μου, φως μου, νιώθω ότι δεν έχω την ψυχική ηρεμία να δώσω τις εξετάσεις μου, να πάω να κάνω τα γραπτά μου. Ωραία. Εσύ ως Αντγκρέζ θα έλεγες, για παράδειγμα, ένα λογικό είναι, μήπως θες να μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι. Θέλεις να δούμε ένα ψυχολόγο να σε βοηθήσει να ηρεμήσεις για... Κύριος. Ναι, ναι. Θα πρότεινες κάτι άλλο. Ταπ, το χεράκι. Να, αυτό, στοργή, στοργή προδέρμ. Ωραία, στοργή προδέρμ. Αλλά αν είσαι ο πραγματικός Αγκρές Σινγκ, γιατί για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι ο Αχιλλέας ο Αγκρές Σινγκ και εγώ δεν είμαι η Παραμτζίτ Καούρ. Σόκερ. Ο Αγκρές Σινγκ της λέει, ναι σε όλα αυτά, όμως έχω κάτι καλύτερο. Και λέει η Παραμτζίτ, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι? Να ντυθώ Παραμτζίτ και να πάω να δώσω το διαγώνισμά σου εγώ. Σε αυτό το σημείο, αν αναγνωρίζεις ως Παραμτζίτ, λέω εγώ, την παράνοια του συντρόφου και λες, ρε μωρό μου, όχι, μην το κάνουμε αυτό. Ναι, ή τέλος πάντων, γιατί, επειδή δεν ξέρω πώς κύλησε, μπορεί η παρανοϊκή να ήταν η Παραμτζίτ και να του είπε, πήγαινε ρε μωρό μου, δώσεις το διαγώνισμα, και εσύ ως Αγκρές να μην είπες, τι λες ρε μωρό μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όμως, για λόγους που δεν ξέρουμε, το ζευγάρι θεώρησε ότι όποιος είχε την ιδέα της μεταμφίεσης για να ολοκληρωθεί το διαγώνισμα, δεν είχε αντίλογο από την άλλη πλευρά. Ίσα ίσα είχε επιβεβαίωση. Είχε, ρε παιδί μου, ναι, μανάρι μου, λατρεία μου, καμένη μπαταρία μου, αυτή η ιδέα αμάει και δέρνει. Αυτό θα κάνουμε. Διαλέγεις τα κατάλληλα ρούχα, κάποια ρούχα που σου πάνε από τη σύντροφό σου, ντύνεσαι Παραμτζίτ Καούρ σε μια, δείχνω στον Αχιλλέα τώρα, πολύ πιστική μεταμφίεση, η οποία απλά ουσιαστικά έχει ένα σκούφο, ένα ριχτάρι και λίγο πιεσμένα χυλάκια, γιατί θεώρησε μάλλον ο Αγκρέζ ότι έτσι θα δείχνει περισσότερο
τη θηλυκή του πλευρά, τα λίγο πιεσμένα χυλάκια, λίγο σαν. Πώς το λένε αυτή που έχει άθλια ταινία με τον Ben Stiller που κάνει το μοντέλο. Πώς λέγεται αυτή η κρυάδα. The Blue Steel. Ναι, ναι, Blue Steel αυτό, ναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Zoolander, ναι. Που κάποιοι τη θεώρησαν πάρα πολύ αστεία αυτή την ταινία. Never got it. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν. Και πηγαίνει λοιπόν να κάνει την εξέταση. Παίρνει μια ψεύτικη ταυτότητα μαζί του που λέει ότι εγώ είμαι η Παραμτζίτ και να κάτι που δεν περίμενα σε μια εξέταση, έστω και αν είναι σε ένα ίδρυμα το οποίο αφορά ιατρικές επιστήμες, βλέπει την ταυτότητά του και τι τον προδίδει. Όχι η φάτσα του. Όχι η φάτσα του. Όχι η φάτσα. Δεν τον προδίδει η φάτσα του για κάποιο λόγο. Δεν τον προδίδει η φάτσα του στην ταυτότητα για κάποιο λόγο. Άγνωστο το γιατί. Αν δείτε την ταυτότητα που κυκλοφορεί, άγνωστο. Τον προδίδει το δακτυλικό του αποτύπωμα. Τον πιάνουν από το δακτυλικό του αποτύπωμα, παιδιά. Που πρώτον, να πούμε σε αυτό το σημείο κάτι. Δεν περίμενα ποτέ ότι μπορούν να σε πιάσουν σε ένα διαγώνισμα εκπαιδευτικού ομίλου από το δακτυλικό σου αποτύπωμα. Τι soy identification check έχουν σε αυτό το ίδρυμα? Ποιοι πάνε να κάνουν μαλακίες εκεί μέσα? Και που χρειάζεται κάθε μαθητής ή μαθήτρια να λέει ακουμπήστε το δακτυλικό σου αποτύπωμα για να μπείτε μέσα. Τι soy ίδρυμα είναι αυτό που χρειάζεται τέτοια check? Πάλι καλά που δεν κάνουν τίποτα minority report να τσεκάρουν μάτι και ήρυδες και τέτοια δηλαδή. Τι σοι ίδρυμα είναι αυτό? Πρώτη φορά ακούω στη ζωή μου να πας σε ένα τέτοιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και σου λένε ωραία, η φοιτητική σας ταυτότητα, ωραία, ωραία. Αφήστε λίγο αίμα και το δακτυλικό σου αποτύπωμα. Τι είναι το Xavier School of Mutants, ας πούμε? Τι φάση? Τέλος πάντων, τον πιάσαν από αυτό. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ στενάχωρο. Θεωρώ ότι είναι φόλα υπερβολικό. Αυτό δεν το ήξερα. In India, biometric verification is taken for writing exams so no one can impersonate someone else. Okay. Να κάτι που δεν περίμενα. Okay. Ωραίο, έξυπνο. Αλλά, ναι. Εγώ λοιπόν λέω. Είσαι το ακαδημαϊκό ίδρυμα, όπως το είπαμε, μισό λεπτάκι να το επιβεβαιώσω και όλα στο όνομά του, το Baba Farid University of Health Sciences. Έρχεται λοιπόν ένας κακομύρης. He's clearly not the woman he says he is. Clearly. Γιατί στη φωτογραφία έχει βάλει μακρύ γυναική ομαλή και σαν τον Conan. Έτσι. Έρχεται να δώσει εξετάσεις. Άστο να τις δώσει, μωρέ. Μην είστε μαλάκες τώρα. Δηλαδή τον βλέπετε. Έχει κάνει προσπάθεια. Έχει βάλει τα τέτοια. Έχει βάλει λίγο ρουζάκι. Έχει κάνει μια προσπάθεια μεταμφίεσης. Μην του κόβετε τα φτερά δηλαδή. Έτσι ανταμείβουμε την αγάπη. Έτσι την ανταμείβουμε. Και κατά πάσα πιθανότητα θα τα πάει σκατά. Γιατί η άλλη ξέρει. Αυτός θα τα πάει σκατά. Δεν χρειάζεται να τον κάνετε ρόμπα λέγοντάς του δεν είσαι αυτή. We can see this. Το μόνο που του λείπει είναι το σπαθί να πει μα τον Γκρόμ. Άστονα. Άστονα να μπει μέσα, να αποτύχει παταγωδός, όμως να γυρίσει πίσω και να της πει μπορεί να απέτυχα στις εξετάσεις, πέτυχα μωρό μου όμως την αγάπη. Σε αγαπώ. Του το πήρατε και αυτό, το κάνατε ρόμπα. Γιατί τώρα θα γυρίσει και θα της δώσει τις κοπέλες του πάτημα να πει και σου είπα να φορέσεις το άλλο και σου είπα να μην φορέσεις αυτό το μακιγιάζ και αυτό και το εκείνο και το άλλο. Θα μου πεις δεν θα μιλήσουν και το δακτυλικό αποτύπωμα. Δουλειά σας. Λοιπόν, κάπου εκεί στην Ινδία λίγο να επανεξετάσετε τις προτεραιότητές σας. Γιατί καλές και ακαδημαϊκές πώς το λένε, επιτυχίες, αλλά εάν δεν βάζετε στη βιτρίνα τον άνθρωπο, δεν θα προχωρήσετε. Και σας το λέω ως ένας άνθρωπος που έχει τεράστιες ακαδημαϊκές επιτυχίες στο παλμαρέ του. Καμία. Σχεδόν. Εντάξει, ένα πτυχίο. That's it. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά. Προσοχή στις μεταμφιέσεις και ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στις εξετάσεις που γίνονται με δακτυλικά αποτυπώματα. Γεια σας. Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.